στην πεδιάδα του Μαραθώνα, δίπλα ακριβώς στην εκκλησία της Παναγίας της Μέσος Πορύτισσας, υπάρχει το αντίγραφο του τροπαίου της μάχης του Μαραθώνα, το οποίο είχε στηθεί σε ανάμνηση της νίκης κατά το Περσόν το 490, η οποία μάχη, σύμφωνα με τον Πλούταρχο, στους βίους παράλληλους Θεμιστοκλής Κάμιλος, δίνει ως ημερομηνία της μάχης την 6η Βοηδρομιώνος, που για το έτος του 2018 αντιστοιχεί στις 16 Σεπτεμβρίου. Το τρόπαιο του Μαραθώνα, όπως λέει και η ονομασία, σηματοδοτεί την τροπή της μάχης, δηλαδή την καταδίωξη του εχθρού, όπως έχουμε αναφέρει και στο βίντεο με τίτλο «Η μάχη του Μαραθώνα και το πολιτικό παρασκήνιο». Ο Παυσανίας το περιγράφει ως τρόπαιον λίθου λευκού και στα αρχαία κείμενα αναφέρεται από τον Θεμιστοκλή ότι το τρόπαιο αυτό δεν άφηνε τον Μιλτιάδη να κοιμηθεί. Κάποια από τα τμήματα του αυθεντικού τροπαίου μαζί με το Κοινόκρανο εντυχίστηκαν σε κάποιον πύργο κατά την ύστερη Βυζαντινή εποχή. Το 1965 ο Αμερικανός αρχαιολόγος Βάντερπουλ ανέσκαψε την περιοχή και εντόπισε τα τμήματα του τροπαίου. Σήμερα αυτά τα τμήματα εκτίθενται στην κεντρική αίθουσα του Αρχαιολογικού Μουσείου του Μαραθώνα και εκτός από τα τμήματα του Κίωνα, στην ανασκαφή βρέθηκε και ένα θράσμα από γλυπτό το οποίο πιθανότατα απεικονίζει τμήμα πτύχωσης χιτώνα που προφανώς ανήκε σε άγαλμα της Θεάς Νίκης το οποίο ήταν τοποθετημένο στην κορυφή του Κίωνα. Στην περιοχή του τροπαίου έχουν βρεθεί χιλιάδες σωστά σε μικρό βάθος από την επιφάνεια του εδάφους και οι ταφές αυτές δεν έχουν ούτε κτερίσματα και είναι σε άτακτη μορφή, κάτι που σηματοδοτεί την γρήγορη και πρόχειρη ταφή νεκρών. Προφανώς των νεκρών Περσών. Πολλοί ερευνητές θεωρούν ότι το σημείο που βρίσκεται το τρόπαιο δεν είναι το σημείο της τροπής, της καταδίωξης δηλαδή, αλλά επιλέχθηκε από τους Αθηναίους μετά τη μάχη για την μεταφορά και την ταφή των νεκρών Περσών. Γνωρίζουμε ότι ο Μιλτιάδης παρέταξε τους 11.000 οπλίτες ως εξής. Τα άκρα είχαν βάθος 8 άνδρες, ενώ το κέντρο μόλις 4 άνδρες βάθος. Με πρόχειρους υπολογισμούς, υποθέτοντας ότι υπήρχε ομοιογένεια στην παράταξη του ελληνικού στρατεύματος, στο κέντρο βρίσκονταν περίπου ο μισός αριθμός οπλιτών, δηλαδή περίπου 6.000, και στα πλευρά οι υπόλοιποι Αθηναίοι με τους 1.000 στρατείς. Γνωρίζοντας τη μέση διάμετρο της ασπίδας, δηλαδή περίπου 1 μέτρο, η οποία ασπίδα πρέπει να καλύπτει τον οπλίτη από το σημείο του γονάτου έως και το σημείο του στόματος, το συνολικό μήκος της ελληνικής παράταξης πρέπει να ήταν περίπου 2 χιλιόμετρα. Το σημείο του τροπαίου απέχει 5 χιλιόμετρα από τον πίνκο, οπότε η μάχη διεξήχθη στο μεγαλύτερο μέρος της πεδιάδας του Μαραθώνα. Το μνημείο αυτό είναι το σύμβολο νίκης και στήθηκε στο σημείο ακριβώς του Μαραθώνα, όπου έμελε να συνδεθεί για πάντα με την παρουσία των ηττημένων Περσών, αφού εκεί έχουν βρεθεί οι σωροί τους. Εκεί λοιπόν έγινε η τροπή, η καταδίωξη των Περσών, την οποία φάση της μάχης ήταν ιδιαίτερα υπερήφανος και ο Αισχύλος, αφού επέλεξε να μνημονεύσει στο επιτάφιο επίγραμμα την μονομαχία του με κάποιον μακρυμάλι Πέρση, τον οποίο και προφανώς κατανίκησε. Τέλος, έχουμε την αναφορά του Λυσία στον επιτάφιο πως στο Μαραθώνα οι Αθηναίοι έστησαν τρόπαιο για λογαριασμό της Ελλάδος πάνω από τους Πέρσες. Υποστηρίξτε την προσπάθειά μας για διάδοση της γνώσης και ενημέρωσης κάνοντας εγγραφή στο κανάλι μας και κοινοποιώντας τα βίντεό μας.